Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργή, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Ένα από τα μεγαλύτερα θύματα της κρίσης είναι το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Μετά την καταστροφή του συστήματος υγείας και ασφάλειας, αυτές τις μέρες μπαίνει στο στόχαστρο για χιλιοστή φορά η δημόσια εκπαίδευση με πρωτόγνωρες αποφάσεις που θα πλήξουν την υπόσταση της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και τη δωρεάν παιδεία. Εδώ και χρόνια παρακολουθούμε θεσμούς της παιδείας να μαραζώνουν και να αποτελούν πλέον αντικείμενο για κατάργηση. Δυστυχώς, οι προηγούμενοι δεν είχαν την πολιτική βούληση να αναπτύξουν δομές που θα διαμόρφωναν ένα πλούσιο υπόβαθρο για την εκπαιδευτική ανάταση της χώρας. Σήμερα έρχεστε εσείς και ισοπεδώνετε όποιες θετικές προοπτικές υπήρχαν. Το επιστημονικό προσωπικό αναζητά διεξόδους στο εξωτερικό. Οι φοιτητές δεν έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν. Τα ιδρύματα πτωχεύουν λόγω του κουρέματος, η έρευνα περνάει σε ιδιωτικά χέρια και στο εξωτερικό και το μόνο πεδίο που συνεχίζει να υφίσταται ακμαίο είναι η ιδιωτική εκπαίδευση. Μιλάμε ουσιαστικά για την πλήρη κατάρρευση της εκπαίδευσης στη χώρα που ξεκινά από την τριτοβάθμια και σιγά σιγά θα χτυπήσει πλήρως και τις υπόλοιπες βαθμίδες. Βλέπουμε καθημερινά τα αποτελέσματα των πολιτικών της προκατόχουσας της κυρίας Διαμαντοπούλου, που με το σχεδιασμό της στα σχολεία δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στους μαθητές όλης της χώρας. Αντί να συμμαζέψει την κατάσταση, δημιούργησε πολλαπλά προβλήματα. Αν και ο κόσμος της έδειξε την πόρτα της εξόδου από το Κοινοβούλιο, τα αποτελέσματα της πολιτικής της παραμένουν δυστυχώς, στερώντας τους μαθητές το δικαίωμά τους για γνώση. Με την καταστρεπτική πολιτική σας, σε 10 χρόνια από σήμερα, η τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας θα έχει φτάσει σε επίπεδο τριτοκοσμικής χώρας. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι μεθοδεύεται συστηματικά την υποβάθμιση της εκπαίδευσης από πολλές πλευρές. Πρώτα απ' όλα στο θέμα της αξιολόγησης, που παρατείνεται για ένα χρονικό διάστημα, διαμορφώνοντας έτσι συνθήκες, κομμένες και ραμμένες, για τη δημιουργία κομματικού στρατού στην εκπαίδευση, παραμερίζοντας την αξιοκρατία. Δεύτερον, το ιδιαίτερο νοικοκύραμα που θέλετε να επιβάλλετε αυτομάτως διαμορφώνει ευνοϊκές συνθήκες για ιδρύματα και τμήματα που στελεχώνονται από ευνοούμενούς σας. Τρίτον, διαμορφώνετε αρνητικές συνθήκες για δυνάμεις φοιτητές που θέλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθιστώντας αδύνατη πλέον αυτή τη δυνατότητα για μια φτωχή και μεσαία οικογένεια. Με την πολιτική σας, όχι μόνο υποβαθμίζετε το θεσμό της δωρεάν εκπαίδευσης, αλλά την κάνετε εντέχνως απρόσιτη προς τον απλό φοιτητή. Τα τριτοβάθμια ιδρύματα στην Ελλάδα, εκτός από εκπαιδευτικό χαρακτήρα, προσδίδουν κοινωνικό, οικονομικό, αναπτυξιακό χαρακτήρα, ενώ τίθονται και σοβαρά εθνικά ζητήματα. Η συγκέντρωση που επιθυμεί η κυβέρνηση να πραγματοποιήσει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα έχει σοβαρές συνέπειες στις τοπικές κοινωνίες της περιφέρειας. Θα αποδυναμώσει την ακαδημαϊκή παρουσία, όπως επίσης θα διαλύσει την τοπική οικονομία κοινωνιών που στηρίζονται στην παρουσία των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων ανά τη χώρα. Και η μεγάλη υπόθεση, χαμένη της υπόθεσης, είναι η ελληνική περιφέρεια. Στην περίπτωση, για παράδειγμα, της Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε και ένα άλλο σοβαρό ζήτημα που δημιουργείται, εάν επαληθευθούν βέβαια, τα σενάρια κατάργησης του Πανεπιστημίου και συρρίκνωσης του ΤΕΙΤΙΣ. Σχολές με ιστορία, που βρίσκονται στην ακριτική Φλόρινα, απειλούνται με κλείσιμο. Ο ρόλος αυτών των σχολών είναι σοβαρότατος για την περιοχή, αφού είναι το φυτώριο για την ανάδειξη εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις ακριτικές περιοχές της, διαθέτουν υποδομές, εξαιρετικό εξοπλισμό που μένει στα ζήτητα, όπως το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής της Φλόρινας, που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για την αναβάθμισή του και τη φίτηση σπουδαστών κοντά στον τόπο τους, αλλά και σε αρμόζουσες συνθήκες. Η πολιτεία δεν έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιοποίησή του από τους φοιτητές και αυτή τη στιγμή κινδυνεύει με λουκέτο, την ώρα που άλλα τμήματα στις μεγάλες πόλεις είναι στελεχωμένα αλλά δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και την υποδομή. Από την άλλη, δεν έγινε καμία προσπάθεια τόσα χρόνια επιστημονικής διασύνδεσης των πανεπιστημίων με την οικονομική και αναπτυξιακή δραστηριότητα των περιοχών που εδρεύουν. Λόγου χάρη, το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας θα μπορούσε να εμπεριέχει τμήματα που να έχουν ως αντικείμενό τους τη δραστηριότητα της ΔΕΗ, από την παραγωγή, τη διανομή, μέχρι τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Παράλληλα, θα μπορούσαν να ιδρυθούν τμήματα που ασχολούνται με την ανάπτυξη των ΑΠΕ και τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Η αγωνία των ανθρώπων της περιφέρειας που καλούνται πλέον να σπουδάσουν τα παιδιά τους εκτός των τυχών της πόλεως διαμονής τους είναι μεγάλη.
Αντί να δημιουργήσετε εκπαιδευτικές δομές με δυνατότητες και προοπτικές στην περιφέρεια, ενδυναμώνετε τα κεντρικά ΑΕΗ και ΤΕΗ, αποδεκατίζοντας αποθεσμούς στις κοινωνίες της περιφέρειας και δημιουργώντας συνωστισμό στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Με αυτόν τον τρόπο, πολλαπλασιάζεται τα έξοδα των γονέων που θέλουν να σπουδάσουν τα παιδιά τους, αλλά είχαν την ατυχία να ζουν στην περιφέρεια. Γονείς που αδυνατούν πλέον να ανταπεξέλθουν στα δυσβάσταχτα έξοδα και αναγκάζονται σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και να σταματήσουν τα παιδιά τους από τις σπουδές τους. Τα περισσότερα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν απαρχαιωμένο πρόγραμμα σπουδών, χωρίς να ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα της παγκόσμιας πραγματικότητας. Όποιο ίδρυμα προσπαθεί να σηκώσει κεφάλι και να αναδειχθεί, στοχοποιείται. Και δεν φτάνουν τα παραπάνω, με το περιβόητο και σωτήριο PSI εμπνεύσεις του κυρίου Βενιζέλου, καταληστεύσατε εν τέχνος τα αποθεματικά των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθιστώντας τα πλέον έρμεα των αποφάσεών σας, αφού τα οδηγήσατε εν τέχνος σε κατάσταση χρεοκοπίας, μη βιώσιμη με τα κριτήρια που θέτετε. Δεν χωράνε κομματικά και πολιτικά κριτήρια στην εκπαίδευση. Αφήστε την επιτέλους να ανασάνει και να δώσει τα φώτα της στους Έλληνες πολίτες. Διαμορφώσατε ένα σύστημα που να στηρίζει το κομματικό κράτος και η εκπαιδευτική όλων των βαθμίδων να είναι έρμεα των στελεχών κάθε περιοχής που με ρουσφέτια προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με ανταλλαγή ψήφων. Εκεί καταντήσατε τον Έλληνα εκπαιδευτικό. Ένα κομματικό υποχείριο που το αναγκάζεται να παρακαλά τους τοπικούς κομματάρχες για να πάρει μία απόσπαση, μία μετάθεση ή μία διευθυντική θέση. Με τον ίδιο τρόπο προσπαθείτε να κομματικοποιήσετε και τις μεταγραφές στα πανεπιστήμια, διαμορφώνοντας σκληρούς όρους και οδηγώντας τους γονείς να προβαίνουν σε επισκέψεις στα βουλευτικά γραφεία, ώστε να διεκπεραιώνουν άμεσα τις υποθέσεις τους. Και σε αυτό το θέμα σκαρφίζεστε τροπολογία επί της τροπολογίας. Ολοκληρωμένο σχέδιο πουθενά. Αποτυχημένες μέθοδοι, μπαλώματα, κομματικές παρεμβάσεις και υποβάθμιση της εκπαίδευσης προς όφελος τρίτων στοιχειοθετούν την εικόνα της παιδείας στην Ελλάδα σήμερα. Και ρωτώ, αυτή είναι η εκπαίδευση που εκπροσωπεί την Ελλάδα της παιδείας και του πολιτισμού? Την ώρα που οι Ευρωπαίοι εταίροι μας διαμορφώνουν εκπαιδευτικά συστήματα που γίνονται πόλη έλξης από όλο τον κόσμο, εμείς χάνουμε φοιτητές και επιστημονικό προσωπικό. Αν και θα έπρεπε να οργανώσετε ένα κοινό στρατηγικό σχέδιο για την παιδεία και τη διασύνδεσή της με την εργασία, τον πολιτισμό και την ίδια την κοινωνική πραγματικότητα, εσείς με απέραντη προχειρότητα και ανοργανωσιά έχετε καταστήσει τη δημόσια παιδεία σε ελληνιακό τοπίο, που πολύ σύντομα θα έχει ημερομηνία λήξης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Μακρύ. Το λόγο έχει ο κύριος Νικόλαος Ερμαλένιος.